Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να φωνάξουμε σήμερα ότι δεν πάει άλλο. Τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας έχουν σηκώσει το βάρος της πανδημίας χωρίς όπλα. Δεν έχουμε μέσα ατομικής προστασίας και όταν αυτά λείπουν, ο ΕΟΔΗ αλλάζει οδηγίες σύμφωνα με τις ελλείψεις. Τους έχουμε καταγγείλει επανελειμμένα γι' αυτό. Επίσης, οι χιλιάδες ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών που εκφράζονται και στην πόλη μας ή σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλες τις πόλεις, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε τη μεγαλύτερη θλιτότητα παγκοσμίως σε σχέση με τα κρούσματα, η θάνατη δηλαδή, αυτή τη στιγμή η χώρα μας. Και αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λείπουν τόσοι γιατροί στα τμήματα COVID που επιτάσσονται οφθαλμίατροι, χειρουργοί, νευρολόγοι για να παρακολουθούν αυτά τα κρούσματα. Και αυτό το έχουμε καταγγείλει. Γιατί είναι απαράδεκτο. Αυτό αυξάνει τη θνητότητα. Οι κλίνες ΜΕΘ γίναν την τελευταία στιγμή και είναι μόλις 1.200 με αυτές τις αυτοσχέδιες ΜΕΘ που κάναν, που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν είναι 3.000 όπως ορίζουν και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ήταν εδώ 3.000 στην Ελλάδα, δεν θα στέλναμε διακομιδές έως την Κόρινθο, όπως έγινε και με το νοσοκομείο του Βόλου που σας βλέπω μπροστά μου, και φτάσατε στην Κόρινθο, εμείς στη Χαλκίδα και σε διάφορες άλλες πόλεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει τη θνητότητα. Και από την άλλη έχουμε τον ιδιωτικό τομέα που είναι χαρακτηριστικό εδώ στη Λάρισα, που μαζεύει τα καθαρά περιστατικά, τα μη COVID, και αυξάνει αυτή τη στιγμή τα κέρδη του, και αύριο θα μας πούνε ότι χρεοκόπησαν τα ταμεία. Και θα είναι από αυτά τα περιστατικά τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, θα φέρω ένα παράδειγμα που έγινε όλο COVID, που είναι το μοναδικό που έγινε όλο COVID, έχει κλείσει ο χειρουργικός τομέας. Και όλα αυτά τα περιστατικά, οι ογκολογικοί ασθενείς καθυστερεί η θεραπεία τους, γιατί συνοστίζονται σε άλλα δημόσια νοσοκομεία και πάει πίσω το χειρουργείο ή η θεραπεία τους, ή θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα να πληρώσουν. Αυτή ήταν η προετοιμασία της κυβέρνησης σε 9 μήνες. 9 μήνες η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και η ΠΟΕΔΗΝ προειδοποιούσε για το κύμα που θα έρθει και δεν κάναν τίποτα. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Πήραμε μια πρωτοβουλία πρώτη φορά, νομίζω ιστορικά, να είμαστε όλοι η Θεσσαλία εδώ. Θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα για να τους ξεσκεπάσουμε. Γιατί αυτά που λένε συνεχώς είναι ψέματα.